σε ευχαριστώ. Υπάρχει άφθονη εδώ σε αυτόν τον τόπο. Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Δημήτρη και την εκπομπή Λάσπη, την πολιτική εκπομπή Λάσπη, την εκπομπή που έχει φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσει αρκετό κόσμο από την τοπική κοινωνία, κυρίως από πολιτευτές ή δημοτικούς συμβούλους ή και αντιδημάρχους. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή αποφάσισε να αλλάξει λίγο χρώμα, να βάλει μια πινελιά αθλητική, να βάλει μια πινελιά αθλητική νεοσμυρνιώτικη και μια πινελιά λίγο μουσική. Δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του ΣΑΦΑΝΣ, του Συλλόγου Αθλουμένων Φίλων Άλσους Νέας Μέγνης, τον Βασίλη τον Πνευματικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε κάλεσα σε πολιτική εκπομπή, αλλά προφανώς έχουμε πει ότι η πολιτική στον αθλητισμό δεν ταιριάζει και δεν ταιριάζει και στους ΣΑΦΑΝΣ. Θα έλεγα καθόλου. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους χώρους αυτούς. Οπότε, επειδή εμείς σαν διαδικτυακή τηλεόραση, σαν διαδικτυακό ραδιόφωνο και σαν εφημερίδα σας έχουμε γνωρίσει μόνο σαν πολιτιστικό σύλλογο και λίγο και με μια μουσική έτσι φλέβα. Αθλητικό σύλλογο και... Συγγνώμη, αθλητικό σύλλογο, ναι, με μια μουσική φλέβα. Mm-hmm. Θα μας μιλήσεις λίγο, αρκετά μάλλον, για τη δραστηριότητα των ΣΑΦΑΝΣ, mm-hmm. Από το παρελθόν μέχρι σήμερα, αλλά και τα μελλοντικά σας πλάνα. Και θα μας μιλήσεις και λίγο για την καλλιτεχνική νότα που έχετε, έχεις και έχετε, γιατί δεν έχεις μόνο εσύ, είναι και ομάδα. Ακριβώς. Οπότε να έχουμε μία εικόνα για τον αθλητικό, για τον Σύλλογο ΣΑΦΑΝΣ, να ξέρουμε ότι στη Νέα Σμύρνη όσοι δεν το ξέρουν, ότι υπάρχουν και οι ΣΑΦΑΝΣ και να ξέρουμε λίγο καλύτερα τις δραστηριότητες και τις λεπτομέρειες με τις οποίες εσείς ασχολείστε. Mm-hmm. Πάμε λίγο ιστορικά λοιπόν, εκτός από το τι σημαίνει ΣΑΦΑΝΣ, πες μου λίγο πώς ξεκινήσατε. Ωραία, να επαναλάβουμε τι σημαίνει ΣΑΦΑΝΣ. Σύλλογος αθλουμένων, όχι αθλητών. Αθλουμένων. Έχει σημασία, δεν είμαστε αθλητές, είμαστε αθλούμενοι. Σύλλογος αθλουμένων φίλων Άλσους Νέας Μύρνης. Ο σύλλογος αυτός δημιουργήθηκε το 2001 από λίγους αθλούμενους που έκαναν προπόνηση στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Ήταν πάρα πολύ λίγοι πριν 13-14 χρόνια, mm-hmm. και σκέφτηκαν, όπως υπήρχαν και άλλοι σύλλογοι στην Αθήνα, να δημιουργηθεί ένας σύλλογος που θα έχει κέντρο τη Νέα Σμύρνη. Ήταν πάρα πολύ λίγοι στην αρχή, έκαναν το καταστατικό και δημιούργησαν το σύλλογο. Ο Γιάννης Αντωνόπουλος, ο Τζανής, ο ζωγράφος, που είναι τώρα στο καθηγητής Σχολή Καλλιτεχνών στη Θεσσαλονίκη, ο Μορταράκος. Αυτοί έβαλαν την πρώτη πινελιά. Διάλεξαν και χρώματα που να ταιριάζουν στο σύλλογο και να έχουν και σχέση με το άλσος της Νέας Μύρνης, δηλαδή πράσινο και πορτοκαλί. Mm-hmm. Το πράσινο, ας πούμε, ότι συμβολίζει το πράσινο του Δήμου της Νέας Μύρνης που έχει αρκετό, και το πορτοκαλί χρώμα, ας πούμε, ότι είναι η ανατολή του ήλιου, ας πούμε. Έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε 430 εγγεγραμμένα μέλη, βέβαια δεν είναι όλα ενεργά, ας πούμε ότι τα 200 είναι μονίμως ενεργά. Βασίλης Πνευματικός, πότε εμφανίστηκε στους ΣΑΦΑΝΣ? Το 2006. Okay. Δηλαδή μετά από 5 χρόνια ύπαρξης του συλλόγου. Ήρθα και εγκαταστάθηκα στη Νέα Σμύρνη, είμαι δημότης Νέας Σμύρνης. Από πού ήρθες, από ποια περιοχή? Ξέρω ότι είσαι πιλότης καταβολή, ναι. Έτσι το ξέρω. Πρώτα απ' όλα είμαι εκπαιδευτικός, να το πω αυτό, είμαι δάσκαλος, mm-hmm. δουλεύω στο Παλαιοφάλιρο. Ήμουν παλιότερα στο Περιστέρι, δημότης Περιστερίου, για 5 χρόνια έκανα στη Γερμανία ως εκπαιδευτικός στους μετανάστες. Πού έκανες, σε ποια πόλη? Στο Ρόιτλινγκεν της Γερμανίας. Στο Ρόιτλινγκεν, πού κοντά? Είναι κοντά στη Στουτγκάρδη. Ερχόμενος στην Ελλάδα ξανά, ήθελα να ζήσω σε μια περιοχή καλύτερη, όμορφη. Διάλεξα τη Νέα Σμύρνη και ένας λόγος που τη διάλεξε, στα αλήθεια, είναι η ύπαρξη του Άλσους. Σοφή επιλογή. Ναι. Επειδή στη Γερμανία έκανα αθλητισμό, σκέφτηκα να πάω σε μια περιοχή που να υπάρχει χώρος να αθλούμε. Καλά, μέλλον και... αδερφό δεν έχουμε, βέβαια. Όχι, γιατί ξέρω ότι σου κάνει. Ναι, ακριβώς. Αλλά ακριβώς. Έχουμε ένα μικρό. Ακριβώς. Το Άλσος είναι πολύτιμο για την περιοχή που μένουμε. Βέβαια, στη Γερμανία σε κάθε τετράγωνο έχει ένα Άλσος. Αλλά ο λόγος που διάλεξε τη Νέα Σμύρνη είναι το Άλσος, λοιπόν. Πριν συνεχίσουμε για τον ΣΑΦΑΝΣ, μίλησε μου λίγο για την μετεξέλιξη του Άλσους που έζησες ως αθλούμενος. Ναι. 6 με 14. Τον πρώτο καιρό που ήρθα,
Το άλσος ήταν σε απερίγραπτη κατάσταση. Mm-hmm. Είχε αυλάκια μέσα, χαρακωμένο το άλσος από τη βροχή. Και όταν αναγεννήθηκε, νιώσαμε όλοι πολύ καλύτερα. Ήταν ένας χώρος για εμάς όπου μπορούμε κάθε μέρα να είμαστε. Το νιώθουμε σαν σπίτι μας. Πλέον πραγματικά. Έχετε και το σπίτι σας εκεί. Είναι η αυλή μας. Το σπιτάκι σας. Να το πούμε και αυτό, ότι το γραφείο μας είναι στο ξύλινο σπιτάκι που είναι οι φύλακες. Ένας μικρός χώρος πίσω, ο οποίος είναι βέβαια μικρός, αλλά μας έχει παραχωρηθεί από το Δήμο της Νέας Μήνης από το 2001. Και ευχαριστούμε, το λέμε, το τονίζουμε πάντα αυτό. Η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, με την παραχώρηση που μας στήριξε στην αρχή, μας στηρίζει και στον γύρω της Νέας Μήνης που κάνουμε κάθε χρόνο. Θα τα πούμε σιγά σιγά αυτά. Να σε τσιγκλίσω λίγο εγώ. WiFi έχετε στα γραφεία σας? WiFi. Όχι, έχουμε ίντερνετ. Υπάρχει λοιπόν ίντερνετ. Το οποίο είναι δικό σας ή είναι του χώρου του άλσους? Είναι δικό μας. Δικό σας. Δικό μας. Okay. Άρα μπορεί να έρθει κάποιος με την ταμπλέτα του και να διαβάσει από εκεί το site σας. Και ό,τι άλλο ανεβάζεται στα πλατφόρμα. Όχι, ίντερνετ έχουμε, όχι WiFi. Δεν μπορεί να μπει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά, βέβαια, mm-hmm. βέβαια. Έχω μέσα ένα τηλέφωνο το οποίο το πληρώνουμε φυσικά εμείς. Και 10 τετραγωνικά χώρο ούτε δεν θα είναι. Ναι, λιγότερο. Ίσα που βολευόμαστε δηλαδή. Ναι. Αλλά ευχαριστούμε το Δήμο για αυτό που μας παραχωρεί. Αλλιώς, αν έπρεπε να πληρώνουμε και νίκη, θα ήταν δύσκολο για μας. Μου λες τώρα με τις Ιωνικές γιορτές που είχε τα παντούπα κάθε μέρα, 40 μέρες. Το διασκεδάζαμε. Το διασκεδάσατε, έτσι. Μέχρι τις 9 που είναι το γραφείο ανοιχτό, Δευτέρα με Τετάρτη, να το πούμε και αυτό, Δευτέρα, Τετάρτη, 6 με 9, διασκεδάζαμε. Mm-hmm. Και σε πρώτες εκδηλώσεις κιόλας τις απολαύσαμε απ' έξω. Ναι, μα βρεθήκαμε κιόλας. Απ' έξω, ναι, βρεθήκαμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε λίγο λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο την ιστορία των Σαφάντς. Μου είπες λίγα πράγματα για το άλσος, ότι η αλλαγή του άλσους mm-hmm. προς το καλύτερο εσάς πράγματι σας βοήθησε, mm-hmm. ότι είστε μέχρι και συναισθηματικά συνδεδεμένοι, θα έλεγε κανείς. Με το νιώθουμε τελείως δικό μας χώρο, και βέβαια τώρα τον τελευταίο καιρό θα έλεγα ότι θέλει ένα lifting το άλσος. Έχουμε πει και θα στείλουμε έγγραφο και στο Δήμο για να επιληθεί διαφόρων καταστροφών. Είναι χαλασμένα φώτα, είναι οι σκάρες έχουν στραβώσει. Πρέπει ορισμένα πράγματα να γίνουν. Θέλει ένα lifting. Επειδή είστε συνέχεια στο άλσος, βλέπετε ότι ο κόσμος έχει μεγάλη αποδοχή στο άλσος? Βλέπεις πολύ κόσμο καθημερινά? Πάρα πολύ. Αφάνταστα πολύ. Μπορεί να περνάνε και 2.000 και 3.000 άτομα την ημέρα στο άλσος. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Επειδή υπάρχει μια τάση από όλον τον ελληνικό πληθυσμό, ο κόσμος να γυμνάζεται και να τρέχει. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Καλά, μας κάνει πιο σοφούς η κρίση, ναι, πάντοτε. Και ότι μπορούμε να ζήσουμε και διαφορετικά και όχι μόνο καταναλωτικά. Mm-hmm. Πάρα πολλοί κόσμοι γυμνάζονται και έχει αναβαθμιστεί το άλσο με μονόζυγα, νεαροί στα μονόζυγα, πάρα πολλοί που περπατάνε, περιπατητές το πρωί. Να θυμίσω ότι έχουμε και στο σύλλογό μας και περιπατητές. Λίγα άτομα, εγγεγραμμένα από χρόνια, γιατί έτσι ξεκίνησε, από περιπατητές και αποδρομής. Και όλη τη μέρα το άλσος είναι προσχολημένο. Μόνο όταν βρέχει ή όταν κάνει πολύ κρύο, τότε εμείς βρίσκουμε την υγειά μας, εμείς δρομείς. Θέλουμε περισσότερο χώρο. Είναι λίγο πρόβλημα όταν έχει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά το καλοκαίρι, για εμάς να τρέχουμε. Γιατί πρέπει να διασχίζουμε τον κόσμο και καμιά φορά γίνονται και συγκρούσεις. Λοιπόν, εγώ κράτησα το γεγονός του ότι είστε αθλούμενοι και όχι αθλητές. Ακριβώς. Με εκπλήσει θετικά, διότι δεν γυμνάζεστε εσείς. Εσείς για μένα είστε αθλητές. Μπορεί να μην είστε επαγγελματίες αθλητές, αλλά αθλητές είστε. Δεν θα ήθελα να το πω έτσι, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα να είσαι αθλητής. Αθλητής σημαίνει να ασχολείσαι όλη τη μέρα με αυτό. Μα την ίδια πειθαρχία έχετε. Σε αγώνες, ναι, κατεβαίνετε. Εκτός Νέας Μήνης που θα τα πούμε και αργότερα, ναι, κατεβαίνετε. Ναι. Απλά δεν έχετε επαγγελματικές απολαβές και δεν το έχετε για επάγγελμα. Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι δεν είμαστε και νεαροί για να κάνουμε αθλητισμό, έτσι. Οι ηλικίες που είμαστε στο σύλλογο είναι από 27-28 χρόνων μέχρι 70. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Μέχρι 70 μπορεί και παραπάνω περιπατητές. Και όταν λέμε έχουμε 70, ο οποίος συμμετέχει πολύ συχνά σε αγώνες βουνού, 70 χρονών. Αξιοπρεπέστατα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το άλσος βελτιώθηκε, σας βοήθησε και εσάς, έχετε το χώρο σας, έχετε και το ίντερνετ. Mm-hmm. Ίσως 2014, εγώ θέλω να το ρωτάω αυτό, γιατί η τεχνολογία εκείνη... Λέβαια, μα δεν γίνεται χωρίς ίντερνετ. Πρέπει να είστε κι εσείς, η τεχνολογία να είναι δίπλα σας. Η παρουσία σας στην πόλη είναι αρκετά συχνή. Θέλω να πιστεύω πως ναι, αν και ήδη δεν διαφημίζουμε με την έννοια των Σαφάντς. Δεν το διαφημίζουμε ιδιαίτερα. Περισσότερο έρχονται, μας βρίσκουν. Mm-hmm. Μας βλέπουν στο άλσος ως ομάδα, γιατί έχουμε κάνει. Το κλίμα είναι παραίστικο στο σύλλογο και αυτό είναι το πιο καλό για μένα. Δεν είμαι, το ξαναπαναλαμβάνω, δεν είμαστε αθλητές, είμαστε αθλούμενοι και κάνουμε πλάκα. Κάνουμε και την πλάκα μας. Γιατί δεν το προβάλλετε? Είναι θέμα κόστους? Όχι. Αλλά δεν θέλετε δηλαδή να σας κάποιες... γνωρίσει περισσότερο η Νέα Σμύρνη? Βεβαίως, μας γνωρίζει μέσα από τη δράση μας. Τα αλήθεια, δεν θα βγούμε εμείς με φυλάδια να μοιράσουμε ποιοι είμαστε. Ναι, κατανοητό. Έτσι. Με τη δράση μας. Μας βλέπουν καθημερινά και αναρωτιούνται τι είναι αυτοί όλοι που μιλάνε και κάνουν καλαμπούρι μεταξύ τους και τρέχουν. Mm-hmm. Και έρχονται μόνοι τους και ζητάνε να γραφτούν. Πράγματι. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να συστήσει ένα φίλο του. Είμαστε αυτοί,
εδρεύομαι στο Άλσος, άμα σας ενδιαφέρει ελάτε. Λοιπόν, εγώ να σας διαφημίσω λοιπόν λίγο παραπάνω, ναι. www.safans.gr ή στο σελίδα σας. Η οποία θα ανανεωθεί, είναι λίγο παροχημένη, τον επόμενο μήνα ίσως θα έχουμε καινούργια ιστοσελίδα. Βλέπω λοιπόν κατηγορίες καλεντάρι, αποτελέσματα μαραθωνίων, άλλων αγώνων, σχόλια, φωτογραφίες, άρθρα, ανακοινώσεις, ένα φόρουμ, επικοινωνία και εγγραφή. Νομίζω ότι δεν λείπει κάτι. Δεν είναι όλα ενεργά, δηλαδή το φόρουμ εδώ και αρκετό καιρό δεν λειτουργεί. Θα δούμε τώρα στο καινούριο. Πάντοτε η τεχνολογία τρέχει γρηγορότερα από εμάς, μας προλαβαίνει και ηλικιακά, νομίζω θα συμφωνήσεις. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στο site, αυτό είναι αλήθεια. Και να πούμε ότι έχετε και σε social media παρουσία, έχετε ένα group, το οποίο το λέτε Safans. Ναι, μέσα στο οποίο προβάλλετε όλες σας δραστηριότητες, πολύ φωτογραφικό υλικό. Αρκετό. Και αρκετό ρεπορτάζ, έτσι. Αρκετό ρεπορτάζ, ναι. Εκεί νομίζω και εμείς έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι στην δραστηριότητά σας, την τοπική. Οφείλω να το πω ότι ο NSTV μας έχει στηρίξει και αθλητικά στο γύρο της Νέας Μήνης και πολιτιστικά, το που θα πούμε στη συνέχεια ότι έχουμε και ένα πολιτιστικό μέρος στο Σύλλογο. Λοιπόν, να κάνω ένα πολύ γρήγορο μουσικό διάλειμμα και μετά θα πάμε λίγο πιο αναλυτικά για τις δραστηριότητες σας, τις αθλητικές και για τις δραστηριότητες σας και εκτός πόλης, γιατί ίσως αυτό να μην είναι πολύ γνωστό. Σωστά. Εκτός πόλης λοιπόν θα μας μιλήσεις, αλλά και, και για την Νέα Σμύρνη. Σε δύο λεπτάκια τρία επιστρέφουμε με τον Βασίλη Πνευματικό.
Επιστρέψαμε λοιπόν με περισσότερο Βασίλη Πνευματικό από τους Σαφάνς. Βασίλη, τώρα στο μουσικό διάλειμμα μπήκαμε λίγο και είδαμε τον group σας στο Facebook. Ναι. Πάρα πολλές φωτογραφίες, πολλές δραστηριότητες και πολύ πυκνή ροή ειδήσεων και αγώνων. Μίλησε μας λίγο για τη δραστηριότητά σας λοιπόν. Ναι. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα 10 με 15 αγώνες. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Είμαστε αρκετά μέλη, είναι πολύ πιθανόν σε κάθε αγώνα να υπάρχει ένα μέλος μας. Ας πούμε την προηγούμενη Κυριακή πήγαμε και τρέξαμε περίπου 15 άτομα στον αγώνα Ελευσίνα Μέγαρα. Και έχουμε βάλει κάποιες φωτογραφίες. Στη φωτογραφία που βλέπουμε τώρα είναι ο Σόλωνας ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και κατάφερε και τελείωσε με αξιοπρέπεια έναν αγώνα 21 χιλιόμετρων. Έχει πάρει κάποια θέση γιατί τον βλέπουμε και του έδωσαν και πύρο τιμητικά επειδή ήταν ο μοναδικός που τελείωσε. Δεν έχει σημασία σε ποια σειρά τελείωσε, όμως είναι μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Και βέβαια οφείλουμε να τον δείξουμε. Ακριβώς από πάνω έχουμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, σπουδαίο αθλητή θα έλεγα αθλούμενο, ο οποίος έχει τρέξει αρκετά Ironman και προκρίθηκε να τρέξει στη Χαβάη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έτρεξε στη Χαβάη. Έφτασε στη Χαβάη. Ναι, είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και πολύ καλός αθλητής. Είναι Νέας Μηνιώτης αυτός, έτσι? Όχι, αυτός μένει Θρακομακεδόνες. Θέλουμε να πούμε ότι έχουμε και μέλη εκτός Νέας Μηνιώτης, έτσι. Μέχρι και μέλος που είναι στην Θεσσαλονίκη. Οι οποίοι σας βρήκαν έτσι, δηλαδή κάποιοι. Μας βρήκαν σε αγώνες, τους άρεσε το κλίμα του συλλόγου, το παραίστικο και θέλησε να ενταχθούν. Ο ένας θέλει τον άλλον. Λοιπόν, καλό προϊόν πουλάς για να ψωνίζει και η Θεσσαλονίκη. Υπηρεσία φυσικά είναι και δεν το πουλάτε. Νομίζω ότι αξίζει να είναι κανείς σε ένα σύλλογο τέτοιου είδους όπου δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί, υπάρχει ένα ωραίο κλίμα και αθλούμαστε. Νομίζω ο καθένας μπορεί να μπει. Πες μου λίγο, πόσα εκατομμύρια ευρώ είναι η συνδρομή σας το έτος? Είναι 20 ευρώ το χρόνο. Όταν κάποιος γράφεται, δίνει 10 την εγγραφή και 20 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι. Παρέχει κάτι ή είναι απλά μια οικονομική? Η συμμετοχή σε αγώνες πιο φθηνούς, ας πούμε στον μαραθώνιο, η συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο σύλλογος δικαιούμαστε μια μεγάλη έκπτωση και βολεύει κάποιον στις δύσκολους καιρούς τώρα να μπορεί να συμμετέχει με λιγότερο κόστος. Οπότε συνήθως 10-15 αθλητές κατά μέσο όρο από τους αφάνς σε κάθε αγώνα. Συνήθως ένας μέσος όρος, πόσος είναι? Εξαρτάται τον αγώνα. Άμα είναι κοντινός ο αγώνας, μπορεί να είναι πάρα πολλά άτομα. Άμα είναι πιο μακρινός, λιγότερα. Πάντως έχουμε παρουσία παντού. Και βλέπω ότι και εσύ έχεις πολύ παρουσία, έτσι. Μου αρέσει. Είσαι διοικητικός. Μου αρέσει. Προτιμώ να είμαι ενεργός. Μου αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Πάντα μου άρεσε και το εξακολουθώ να το κάνω. Καλά, δεν μας πήραν για τα χρόνια. Και φυσικά φίτησε και δεν μας πήραν και τα χρόνια, έτσι. Φυσικά, εντάξει, μεγαλώνουμε, αλλά μπορούμε ακόμα να τρέχουμε αξιοπρεπώς. Πες μου λίγο για το διοικητικό σου κομμάτι. Είσαι από πότε πρόεδρος του σχολείου? Είμαι δεύτερη διετία, δηλαδή 3 χρόνια. Πριν ήμουν γραμματέας, παλιότερα έφορος, τα λοιπά. Είμαστε 7 μελές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ είμαι πρόεδρος, αντιπρόεδρος είναι ο Παγκαλάκης ο Νίκος, γραμματέας είναι η Δέσποινα η Μαλαξιανάκη, ταμείας είναι ο Θανάσης ο Σκόπας. Έχουμε επίσης τον Παναγιώτη τον Αναγνώστου που είναι έφορος. Έχουμε έφορο περιπατητών τον Σημεωνίδη τον Δημήτρη. Νέος Μηνιώτες είναι όλοι? Ναι, αυτοί είναι Νέος Μηνιώτες. Είναι κριτήριο όλοι αυτό ή δεν τυχαίο? Όχι, τυχαίο είναι. Τώρα το σκέφτηκα ότι είναι όλοι Νέος Μηνιώτες. Είναι όλοι Νέος Μηνιώτες. Και οι εκλογές σας είναι κάθε πότε? Οι εκλογές μας είναι κάθε 2 χρόνια. Περίπου τον Νοέμβριο. Δηλαδή του χρόνου τον Νοέμβριο θα έχουμε εκλογές. Λοιπόν, θα έρθουμε κάμερα. Τουλάχιστον να παίξω. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό γεγονός η εκλογή του. Είναι για την πόλη, όλες οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές.
Πες μου κάτι άλλο. Εντάξει, περνάμε μια εποχή κρίσης. Πες μου λίγο τα μέλη σας. Έχουν δυσκολία ακόμα και σε αυτό το... Δεν θα το πω μικρό ποσό. Για τη συνδρομή. Υποθέτω πως κάποιοι μπορεί να έχουν. Βέβαια δεν είμαστε αυστηροί. Αν κάποιος δεν μπορέσει για μια χρονιά ή μπορεί την επόμενη. Έτσι. Κάποιοι έχουν ξεχάσει τη συνδρομή τους. Δεν θα τους κυνηγήσουμε κιόλας. Ξεχάσει το παίρνουμε υπονοούμενο ή ανθρώπινα. Όχι, όχι, όχι. Ανθρώπινα. Μου λένε καμιά φορά έχω πληρώσει συνδρομή, δεν θυμούνται. Κοιτάζω το βιβλίο και το μπλοκάκι μέσα και λέω δεν έχεις πληρώσει. Θα έρθω να πληρώσω. Ορισμένοι το ξεχνάνε. Οπότε μπαίνετε κι εσείς σε αυτή τη διαδικασία, πάρε τηλέφωνο, δεν είσαι ενήμερος, πάρε τηλέφωνο. Όχι, δεν το κάνουμε ακριβώς. Δεν θέλουμε να πιέζουμε. Εντάξει, άμα κάποιος ξεχαστεί, μπορούμε να το πούμε εμέσως ότι να βοηθάτε με τη συνδρομή σας. Ή το λέμε στις εκλογές, όσοι έχετε να πληρώσετε αρκετό καιρό, βοηθήστε, γιατί μόνο τις συνδρομές επιβιώνουμε. Έτσι. Θεωρώ αυτονόητο ότι για να ψηφίσει πρέπει να είναι ενήμερος κάποιος. Βέβαια, αυτό είναι απαραίτητο. Και πώς ανταπεξέρχεστε στο κομμάτι των όποιων εξόδων σας, γιατί φαντάζομαι αντίστοιχα δεν έξοδοι, πρέπει να έχετε και πολλά έξοδα. Οι έξοδοι γίνονται και με προσωπική συμμετοχή του κάθε μέλους. Δηλαδή, αν πάμε μια εκδρομή στα Γιάννα διήμερο που πήγαμε, ας πούμε, ο καθένας θα πληρώσει αυτό που αναλογεί. Το λεωφορείο, το ξενοδοχείο, βγάζουμε ένα κόστο. Πέρα ένα κοστολόγιο. Η συμμετοχή του συλλόγου, λοιπόν, του σωματείου. Ναι, η συμμετοχή του συλλόγου δεν τη λογαριάζεται σε αυτές τις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Καθένας θα πληρώνει το δικό του κομμάτι. Okay, γιατί δεν μπορεί μια συνδρομή να καλύψει τις εκδρομές που κάνουμε και κάνουμε αρκετές εκδρομές. Αν μπορώ να παραλληλήσω λίγο γενικά με τις δραστηριότητες και των πολιτιστικών συλλόγων, που μπορεί το αντικείμενο ναι. σας να μην είναι ίδιο, βλέπω, ας πούμε, βγάζουν κανένα ορολόγιο που και που, κάνουν mm-hmm. καμία εκδηλωσούλα που και που. Μαζεύουν λίγο κόσμο, μαζεύουν mm-hmm. μερικά ευρώ. Δραστηριοποιήστε εσείς καθόλου σε αυτό? Όχι, να μαζέψουμε χρήματα με αυτή την έννοια, όχι καθόλου. Όχι, ούτε ένα ορολόγιο, ούτε μια. Καθόλου. Παλαιότερα είχαμε και μια στήριξη και οικονομική κάποια επιχορήγηση για 1-2 χρόνια από το Δήμο, mm-hmm. η οποία έχει σταματήσει πλέον mm-hmm. και στηριζόμαστε τελείως στα δικά μας έσοδα από τις συνδρομές μόνο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Δήμος με όλη τη λογική που χρειάζεται να είναι δίπλα σας είναι πώς? Είναι παραχωρώντας χώρο προφανώς. Πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε ένα νίκιο για τόσα χρόνια, θα ήταν δύσκολο μας. Μας στηρίζει στο γύρο της Νέας Μήνης οικονομικά, δηλαδή είναι ο επίσημος χορηγός, θα λέγαμε έτσι. Είναι συνδιοργανωτής και επίσημος χορηγός, δηλαδή την ηλεκτρονική χρονομέτρηση και οτιδήποτε άλλο έξοδα. Έχει αρκετά έξοδα ένας αγώνας. Μέρος καλύπτουμε εμείς και το περισσότερο καλύπτει ο Δήμος. Και όλο το γύρο το καλύπτουμε εμείς. Τηλεοπτικά. Φυσικά. Το NSTV. Ναι, ναι. Έχουμε βρεθεί νομίζω 2 χρονιές μαζί. Δύο χρονιές μαζί. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ακριβώς. Πολύ ευχαριστημένος. Ένα πανηγύρι στην πλατεία της Νέας Μήνης. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα κουτσομπολιό τώρα για το μολύδωρο του Συρίγου, το μέχρι πέρσι υπεύθυνο του ΟΝΑ. Ναι. Πέρσι μου υποσχέθηκε ότι φέτος θα τρέξει το γύρο της πόλης. Ο Πολύδωρος. Και φέτος άφησε τον ΟΝΑ. Και έγινε αντιδήμαρχο της παιδείας. Μπορεί επειδή το άφησε να τρέξει. Μήπως τρέξει τώρα. Εγώ νομίζω ότι το έκανε για να μην τρέξει. Γιατί τώρα θα πει, τώρα είμαι παιδείας, παιδιά, τι να τρέξω. Ο Πολύδωρος είναι πάντα με αθλητικές φόρμες, αλλά δεν ξέρω αν αθλείται. Ναι, είναι με αθλητικές φόρμες γιατί το προβλέπει η ευθύνη του. Εν πάση περιπτώσει, η χαριτολογώ, γιατί φαντάζομαι και εσείς την καλύτερη συνεργασία είχατε με το πάρα πολύ κομμάτι καλύτερη. Αυτό. Πάντα με την εκάστοτε δημοτική αρχή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και θυμάμαι γιατί είναι και πρόσφατο, ότι και κάποια αθλητικά μαγαζιά της πόλης στέκονται, κάνουν κάποιες χορηγίες. Στείλετε δηλαδή κάτι το οποίο έχει και το αθλητικό οπτικό, έτσι δεν είναι? Ναι, το Sportland που είναι στην πλατεία μας κάνει δώρο επιταγές στο γύρο της Νέας Μήνης. Να πω και αυτό ότι όταν είναι κάποιος μέλος του Σαφάνς, κάποια έκπτωση έχει σε αθλητικά μαγαζιά, το αναφέρει, έχουμε μια κάρτα. Κάποια μικρή έκπτωση διηγούνται. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν και κάποιες συνέργειες αυτής της μορφής. Πολύ μικρές, αλλά υπάρχουν. Ξέρεις, δεν είναι κακό, αν το επιτρέπεις στη γνώμη μου. Είναι καθαρά συνέργεια και δεν έχει και χρήμα ανάμεσα. Ακριβώς. Είναι με βοηθά, σε βοηθάω γιατί με βοηθάει ένα στόχο. Ακριβώς. Πες μου κάτι ακόμη, έτσι προσωπική μου. Ξέρεις, πολλές φορές με ανθρώπους που γνωρίζω, βάζω και προσωπικές ερωτήσεις. Συνέργειες με άλλα αθλητικά σωματεία στη Νέα Σμύρνη. Όχι, είτε επαγγελματικά, έχουμε... είτε κατηγορίας, είτε δεύτερης, Μήλωνα, Πανιόνιο ή δεν έχουμε υποθέσει. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου και δεν ξέρω τι είδους συνεργασία θα μπορούσαμε να δεν έχουμε. Δεν έχετε άγνηση όμως, δηλαδή δεν θέλετε να μείνετε στον περιορισμένο σας χώρο? Όχι βέβαια, αλλά δεν έχω σκεφτεί τι μπορεί να αποφέρει μια τέτοια συνεργασία. Εμείς είμαστε δρομείς, τρέχουμε. Mm-hmm. Ο Μήλωνας είναι κάτι άλλο. Ναι. Ο Πανιόνιος είναι μια άλλη περιοχή για εμάς. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να ωφελήσει όλους μας. Δεν το έχω σκεφτεί κιόλας από όλη. Εγώ το ρωτάω από την πλευρά του ότι ναι, έχουμε ανοιχτό μυαλό, αλλά τα σπορ που κάνουν δεν είναι τα σπορ που κάνουμε. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Εντάξει, ναι, είμαστε κάτι άλλο. Η πρώτη. Ναι, ναι, ναι.
Οπότε καθαρά λόγω του προϊόντος του αντικειμένου του ακριβώς. Έχετε, ναι, ναι. Έχετε κάποια απόσταση. Εγώ το λέω γιατί υπάρχουν αθλητικά σωματεία τα οποία συνδιοργανώνουν μαζί εκδηλώσεις. Ναι. Κάτω από την ομπρέλα του αθλητισμού. Ναι, δεν το και φαίνεται και λίγο παραπάνω. Έτσι, δηλαδή ναι. Για να βγει να γνωριστεί τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, ο Μίλωνας έχει ιστορία, μεγάλη ιστορία. Καλά, δεν το ξέρω. Ο Πανιώνιος ακόμα μεγαλύτερη. Σαφώς. Ο Σαφάνης έχει 13 χρόνια. Καλά, δεν είναι και λίγα. Δεν είναι και λίγα. Μα ξέρουν πλέον αρκετοί. Όχι όλοι οι Νέα Σμύρνη, βέβαια. Έτσι. Και βλέπω ότι έχετε και. Σα γνωρίζουν και εκτό Νέα Σμύρνη. Μίλησε μου λίγο για τη δραστηριότητά σα τώρα εκτό Νέα Σμύρνη. Του αγώνε μου. Ναι, τα δύο χρόνια τα τελευταία και τι έρχεται στο μέλλον. Λοιπόν, εκτός από τις συμμετοχές σε μαραθωνίες σε όλη την Ευρώπη. Κάποιος, ας πούμε, επιλέγει να πάει με φίλους του, γκρουπάκι, ή να είναι τους αφάνες μέλη, να τρέξουν σε ένα μαραθώνιο της Ευρώπης. Σε μαραθωνίες και αγώνες σε όλη την Ελλάδα. Τι άλλο να πω. Δραστηριότητες μόνο αθλητικές έχουμε εκτός και κυρίως σε μαραθώνιο, έτσι. Σε μαραθώνιο. Το ζητούμενο για εμάς όλους τους αθλούμενους του άλλους είναι να κάνουμε κάποτε ένα μαραθώνιο. Πες μου χιλιόμετρα όταν λέμε μαραθώνιο. Ο μαραθώνιος είναι 42.195 μέτρα. Είναι στάνταρ αυτό ή υπάρχει. Στάνταρ, μετρημένο. 42,195 χιλιόμετρα. Ο κλασικός. Της πόλης βέβαια είναι πολύ λιγότερο. Ο γύρος της πόλης είναι 7,5 χιλιόμετρα. Ο οποίος δεν είναι καθόλου εύκολος, όμως έχει πάρα πολλές ανηφόρες. Ναι, δηλαδή έρχεται ο κόσμος, τρέχει, αλλά δεν είναι εύκολη διαδρομή. Ευτυχώς είναι μικρή και την καταφέρουν όλοι. Πρωτιά στο γύρο της πόλης. Ίσως έπρεπε να θυμάμαι, αλλά. Στο γύρο της πόλης έχει πάρει και μέλος μας 2-3 φορές πρωτιές. Έρχονται και άλλοι που θέλουν να πάρουν την πρωτιά. Βεβαίως. Και να πούμε και κάτι ότι στο γύρο της Νέας Μύρνης δεν δίνουμε κύπελα. Βέβαια, λέμε ποιος είναι πρώτος. Ναι, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοιο στόχο έτσι, ανταγωνισμού. Θέλουμε να γίνει κάτι πιο. Να το δέχονται όλοι οι πολίτες. Να μην έρχονται να τρέξουν μόνο για να κάνουν χρόνο. Δίνεται ένας έπαινος όμως, αν θυμάμαι. Δίνεται ένα χαρτί το οποίο είναι συνεχής. Δίναμε παλιότερα, δίνουμε μετάλλιο σε όλους. Όποιος τελειώνει ένα αγώνα, δικαιούται να πάρει ένα μετάλλιο για την προσπάθεια που έκανε. Πάλι δεν όμως, δίνουμε κύπελα όμως. Επιβραβεύεται ο πρώτος όμως. Θυμάμαι φέτος είχε κάτι ναι, έξτρα. Είχε κάτι το αναφέρουμε. Το αναφέρουμε ότι είναι πρώτος, αλλά δεν δίνουμε κύπελα. Ναι. Δεν θέλουμε να γίνουμε κυπελοθύρες, γιατί σε πολλούς αγώνες πολλοί πηγαίνουν να πάρουν το κύπελο, να πάρουν την πρωτιά. Δεν μας ενδιαφέρει ο σύλλογος αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει. Η ευγενής άμυλα σας. Η ευγενής άμυλα. Τίποτα, μια δωροεπιταγή, κάτι ο πρώτος δηλαδή δεν έχει. Δωροεπιταγή δίνουν το Sportland έχει δώσει ή το Outrun που είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Όχι εμείς. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, 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 αλλά ναι. Έχει και ένα κινητράκι έτσι ναι. Για να το. Όχι τίποτε, σπουδαίο, αλλά εντάξει. Κληρώνει. Δεν δίνουμε στον πρώτο, κληρώνεται. Για ας πούμε οι πρώτοι 100 θα κληρωθούν για κάποια δωροεπιταγή 50, 60, 70, 80 ευρώ, ας πούμε. Συνήθως πόσα μέλη σας συμμετέχουν στον τοπικό γύρο της πόλης. Που είναι και δίπλα πάνω από, πάνω από 100. Πάνω από 100. Πάνω από 100. Οπότε, μέλη. Όσο φεύγουμε από την Αθήνα λοιπόν και λόγω του οικονομικού βάρους, ναι. Και όσο φεύγουμε και από την Ελλάδα φαντάζομαι και λόγω του μεγαλύτερου οικονομικού βάρους, ακόμα λιγότεροι. Δηλαδή για να πας να κάνεις ένα μαραθώνιο εκτός Ελλάδας. Είναι δύσκολο. Με δεδομένο ότι το σωματείο δεν καλύπτει τμήμα των εξόδων, πρέπει να είναι ένας ευκατάστατος άνθρωπος. Να μπορεί να φύγει μέρες. Για να πας σε ένα μαραθώνιο στην Ευρώπη και να μείνεις δύο βράδια, θέλεις 4-5 εκατοστάρικα. Δεν είναι και λίγα. Όχι βέβαια. Δεν είναι και λίγα. Έτσι, και πρέπει να το έχεις προγραμματίσει πολύ νωρίς, να κλείσεις θέσεις ξενοδοχείου κτλ. Πες μου κανένα δύο έτσι πρόσφατους μαραθωνίους που οι Σαφάνς και συμμετείχαν και αν είχαν και κάποια καλύτερα. Στο εξωτερικό. Να πω και εγώ, είχα πάει πριν τον Απρίλιο, είχα πάει στον Ντίσσελντορφ με δύο φίλοι, τρεις φίλοι μαζί. Και τρέξαμε δύο στο μαραθώνιο και ο ένας έτρεξε το μισό. Αξιοπρεπείς θέσεις, κοντά σε τρεις ώρες ο φίλος μου και εγώ σε 3,5 ώρες. Είμαι προβλέψιμος, εγώ 3,5 ώρες κάνω πάντα. Οι συμμετοχές εκεί πανευρωπαϊκές. Ναι, ναι, από όλη την Ευρώπη. Απλά πληρώνεις και μπαίνεις δηλαδή. Δεν είναι πληρώνεις πληρώνεις συμμετοχή, 60-70 ευρώ συμμετοχή, σύνταξη συμμετοχή και όλα αυτά που είναι δική σου υπόθεση. Ναι, βέβαια. Και αντίστοιχα με την ίδια λογική και στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Κάπου να έχουμε πρωτιά. Να έχουμε, παιδί μου, εκεί έχουμε... η Ολυμπιαδά. Όχι, πρωτιές σε μαραθώνιο. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί τις πρωτιές παίρνουν οι επαγγελματίες αθλητές. Άρα συμμετέχουν και οι επαγγελματίες. Λοιπόν. Βέβαια, στους μαραθωνίους οι πρώτοι είναι πάντα επαγγελματίες. Κάνουν και παγκόσμιο ρεκόρ. Οπότε ναι. Καλές κατατάξεις των Σαφάνς. Καλές κατατάξεις των Σαφάνς είναι κάτω από 3 ώρες, όποιος μπορεί. Που είναι δύσκολο πολύ. Έχουμε 5-6 περιπτώσεις που μας δίνουν και την πρώτη θέση στο ΣΕΓΑΣ. Κάθε χρόνο γίνονται βραβεύσεις του ΣΕΓΑΣ από όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια, να το αναφέρω αυτό, η Νέα Σμύρνη ακούστηκε πρώτη στην Ελλάδα. Κάπου σε πήρε το μάτι μου σε κάτι φωτογραφίες, απλά μου διέφυγε. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Ναι, ναι. Πέρσι. Πέρσι και πρόπερσι. Και πρόπερσι. Δεν είναι λίγο η Νέα Σμύρνη να ακούγεται ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης να είναι πρώτος στην Ελλάδα σε επίδοση. Ναι, βέβαια. Γιατί μετράνε οι 10 πρώτες θέσεις στο μαραθώνιο.
φιλοδοξούμε και φέτος. Αν όλα πάνε καλά, έχουμε ικανούς αθλούμενους, παύλα αθλητές, γιατί από χρόνους 3 ώρες και κάτω πρέπει να είναι κανείς να αγγίζει τα όρια των αθλητών, όχι μόνο αθλούμενος. Άρα λοιπόν οι χρόνοι σας και γενικά τα στατιστικά σας, ναι, κυκλοφορούν στο επίπεδο του αθλητισμού, ναι, πλέον, του δημόσιου, ναι, αθλητισμού. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι το ζητούμενό μας αυτό, έτσι, να το πούμε. Δηλαδή ο Σαφάνης δεν είναι για να κάνει καλούς χρόνους. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Έτσι, αλλά προκύπτει και αυτό μας κολακεύει. Άμα παίρνουμε μια πρωτιά στο ΣΕΚΑΣ, μας κολακεύει φυσικά. Άρα συμμετέχετε λοιπόν σε επίσημους αγώνες. Σε επίσημους αγώνες. Σε αγώνες που οι χρόνοι σας είναι επισημότατε. Mm-hmm. Σαφώς υπάρχουν επαγγελματίες αθλητές και λογικό είναι, γιατί αυτοί θα το δουν και σαν. Δεν συζητάμε για επαγγελματική. Ναι, δεν συζητάμε καθόλου για επαγγελματικούς χρόνους. Mm-hmm. Καθόλου. Βέβαια. Είμαστε αθλούμενοι, μην το ξεχνάμε. Είμαστε, εγώ λέω καμιά φορά χαριτολογώντας, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Δεν είμαστε πιτσιρίκοι να τρέχουμε πολύ γρήγορα. Οπότε για εσάς. Ζέσταμα είναι ο γύρος της Νέας Μήνης, όπως είναι για τους επαγγελματίες, ίσως κάποιος μαραθώνιος. Ναι, η Νέας Μήνη είναι εύκολο για εσάς. Εύκολο σε χιλιόμετρα. Επαναλαμβάνω ξανά ότι είναι δύσκολη διαδρομή. Mm-hmm. Όλοι που δεν την ξέρουν πάνε στην κατηφόρα, στην πλαστήρα. Θύμισε πολύ γρήγορα. Δρόμους, λοιπόν. Γιατί ξεκινάμε από την πλατεία της Νέας Μήνης, συνήθως ή μπροστά από το Βασιλόπουλο ή από το Άρωμα, εξαρτάται χωροταξικά τι μας βολεύει. Κατεβαίνω στον Παπά. Πλαστήρα, καλά τα λέω, ναι. Πλαστήρα αριστερά, έτσι. Ναι. Μετά είναι Γνώστο Μαρτύρων ή Ευξήνου Πόντου. Ναι, κάπου λοιπόν, μέχρι ναι. Τέλος του Πλαστήρα. Στα όρια με Παλαιοφάλιρο. Αριστερά προς τα πάνω προς Λεόντιο. Ακριβώς. Και φτάνουμε στα όρια Βενιζέλου. Βενιζέλου, ανηφορίζουμε, πώς λέγεται, Ευξήνου Πόντου. Την κόβεται λοιπόν κάθετα τη Βενιζέλου. Κάθετα τη Βενιζέλου, περνάμε στο τραμ. Εκεί είναι η ανηφόρα. Από εκεί και πέρα αρχίζει η ανηφόρα, μέχρι να βγούμε στην Αιγαίο επάνω είναι δύσκολη διαδρομή. Ναι, μετά γυρίζουμε την κατηφόρα. Μετά γυρίζουμε πάλι κατηφόρα, αποκράτητος και ξαναγυρίζουμε πάλι στον χώρο της πλατείας. Πόσο περίπου είναι ένας υγιής χρόνος για έναν αθλητή, τον Σαφάνης αυτό? Έχουν κάνει από 26 λεπτά ο καλύτερος χρόνος των Σαφάνης. Μέχρι μία ώρα μπορεί να κάνει κάποιος, άμα το περπατήσει ή το και τρέξει. Ο αντίστοιχος επαγγελματίας, ας πούμε, πέρσι η πρόπερση, θυμάσαι καθόλου? Αυτοί οι πρώτοι έκαναν κοντά στα 25 με 26 λεπτά. Άρα, έχουμε και εμείς αυτούς τους χρόνους. Περίπου ένα μισάωρο, να πούμε, ναι, αν κάποιος είναι. Ένα μισάωρο είναι γρήγορος χρόνος για τον γύρο της Νέας Μήνης. Δηλαδή είναι επαγγελματικός χρόνος, θα λέγαμε, μισή ώρα. Νομίζω ότι ο θεσμός έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι 12η χρονιά. Είναι. Πέρυσι έγινε, φέτος έγινε δέκατη. Τώρα θα είναι η εντέκατη. Η εντέκατη χρονιά, λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο. Είναι ένα γεγονός για την Νέα Μήνη αυτό το πράγμα. Είναι και 8.30 ώρα το πρωί, καλά θυμάμαι. Έτσι, μια Όχι, αρχίζουμε 9 η ώρα. Είναι πολλές συμμετοχές. Είχαν δηλώσει 1.200 άτομα, να το πούμε ότι είναι δωρεάν η συμμετοχή, γιατί όλες τους αγώνες βάζουν τουλάχιστον 5 ευρώ. Δεν θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία αυτή να μαζέψουμε χρήματα, αν και έχει έξοδο αγώνας. Ούτε ο Δήμος θέλει να μαζέψουμε χρήματα και. Συμφωνούμε και εμείς με αυτό. Ο Δήμος γιατί να μαζέψει χρήματα, πλατεία δίνει, δεν είναι. Εμείς προτείναμε τόσο κάποια στιγμή, γιατί πολλές φορές δηλώνουν ότι θα έρθουν στον αγώνα, κάνουμε τις ετοιμασίες, παίρνουμε μετάλλια και μετά δεν έρχονται. Ναι, οπότε. Γιατί δεν έχουν πληρώσει. Mm-hmm. Και σκεφτήκαμε να βάλουμε κάποιο συμβολικό ποσό. Αλλά ούτε ο Δήμος το θέλει, γιατί ο Δήμος θέλει και σωστά θέλει οι δημότες να τρέξουν δωρεάν. Mm-hmm. Και συμφωνώ και εγώ με αυτό. Όταν λέμε οι δημότες να τρέξουν δωρεάν, έρχεται κάποιο και πώς. Και να μην πληρώσει. Δημότης, το δείχνει όμως. Όχι. Αυτό γίνεται για όλη την Νέα Μήνη. Γιατί να πληρώσει ο Δημότης σε ένα αγώνα που γίνεται στην Νέα Μήνη? Ναι, αλλά μπορεί να είμαι και εγώ από την Καλυθέα και να πω Δημότης είμαι. Όχι, δεν το ελέγχουμε. Α, όποιος συμμετέχει, ναι. Συμμετέχει δωρεάν. Ακριβώς. Οι περισσότεροι θα είναι Δημότης. Έρχονται, παίρνουν το μετάλλιο τους, όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Έτσι, τα νερά, το μετάλλιο, οι χημικές τουαλέτες για τους αθλητές. Έχει μια οργάνωση που απαιτεί αρκετό χρόνο και χρήμα. Αυτός ο θεσμός είναι Μάιο. Το Μάιο. Είναι το Μάιο. Είναι μετά την Αγία Φωτεινή. Φέτος θα γίνει 17 Μαΐου, 17 αν θυμάμαι καλά. Ενδιαφέρον θεσμός, πάντοτε με επιτυχία. Πράγματι έχει πολύ κόσμο και με γυμνομάτι δηλαδή φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Φέτος έτρεξαν γύρω στα 700 με 800 άτομα, είχαν δηλώσει 1.200. Και τερματίσανε αρκετοί, έτσι. 650, 700. Πολύ μεγάλο νούμερο. Ναι. Είναι πραγματική βέβαια, επιθυμία συμμετοχή. Μεγαλύτερο ποσοστό από 1.000 άτομα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο για την φυσικά πόλη, έτσι. Γιατί πρέπει να κλείσουμε στενά, είναι επικίνδυνο κιόλας να κλείσει η κυκλοφορία. Αυτό το θεσμό τον διοργανώνετε εσείς ή τον διοργανώνει ο Δήμος? Πώς ακριβώς? Η σωστή λέξη είναι συνδιοργανώνομαι. Συνδιοργανώνομαι. Ξεκίνησε ως ιδέα του Σαφάνης, mm-hmm, ότι όλοι οι σύλλογοι, οι αθλητικοί σύλλογοι έχουν ένα αγώνα δικό τους. Έπρεπε και ο Σαφάνης να κάνει, και πολύ καλά το σκέφτηκαν το τότε Διοικητικό Συμβούλιο, να γίνει στη Νέα Μήνη μέσα στην πόλη και όχι κάπου αλλού. Γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν αγώνα του Σαφάνης στην παραλία, ας πούμε. Εμείς θέλαμε να κάνουμε στην πόλη. Σύλλογος. Και έχει μείνει αυτός ο γύρος.
Άρα λοιπόν συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Νέας Μέγνης και τους Αφάνσιους. Οικονομικά μας χορηγεί ο Δήμος, έτσι, και εμείς να φάμε. Και το Δήμο Νέας Μέγνης να μοιράσουμε. Να μην τα χαλάσουμε στη σειρά. Σαφώς. Να μην τα χαλάσουμε στη σειρά, αλλά πρέπει να το τονίζουμε ότι συνδιοργανώνουμε. Λοιπόν, εγώ που να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα θα απαιτήσω από τον φίλο μου τον Βασίλη τον Πνευματικό ένα μπλουζάκι των Αφάνσιους. Βεβαίως. Θα χαρώ δηλαδή να μου το δώσεις. Βεβαίως. Και για να γελάσουμε και λίγο, να βάλεις και μια τζίφα από πίσω που θα λέει Βασίλης Πνευματικό. Όχι τέτοια. Όχι, αστείευομαι, αλλά με μεγάλη χαρά θα, βεβαίως, θα βεβαίως. Ήθελα να. Μια στολή. Ένα μπλουζάκι σας να φοβιέται και νομίζω ότι τα μπλουζάκια σας φοβιούνται και με κάζουν. Βεβαίως. Δεν είναι απαραίτητα αθλητικά. Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά και προκαταβολικά σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Βασίλη τον Πνευματικό να μας μιλήσει για την περαιτέρω δραστηριότητα των Σαφάνς από εδώ και στο εξής, τα μελλοντικά του σχέδια, πώς μεγαλώνει η ομάδα και κάποιες επερχόμενες δραστηριότητες. Λέγαμε τώρα με τον Βασίλη τον Πνευματικό, τον πρόεδρο των Σαφάνς, να κουβεντιάσουμε λιγάκι για τον, όχι για το ρόλο της ύπαρξης των Σαφάνς, αλλά για τον πραγματικό ρόλο της υγείας μας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής στον Σαφάνς. Μίλησε μας λοιπόν λίγο για το για ποιο λόγο θέλω να έρθω στους Σαφάνς εγώ. Βέβαια. Γιατί υπάρχει ένα κίνητρο, υπάρχει παραίσθητο κλίμα. Όταν βλέπεις όλους να τρέχουν δίπλα σου, αναγκαστικά θα παρασυρθείς. Αναγκαστικά, άμα είσαι καπνιστής, θα ελαττώσεις έως θα κόψεις το τσιγάρο. Δεν καπνίζει κανείς από αυτούς που τρέχουν. Υπάρχουν δύο μόνο περιπτώσεις, δύο φίλοι που κάνουν που και που ένα τσιγάρο απλώς για ενθύμηση, να μην ξεχάσουν την παλιά του συνήθεια. Αν το κρατάνε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, τι να πω για τα ωφέλη του αθλητισμού, είναι τόσα πολλά. Πρώτα-πρώτα, μας κρατάει ψυχοσωματικά καλά. Το εννοώ αυτό ψυχοσωματικά, γιατί στην εποχή μας το άγχος μας κυβερνάει. Όταν τρέχει κανείς και είναι με παρέα, ξεχνάει τα πάντα. Και αποδεδειγμένα επιστημονικά, το σώμα μας βγάζει ενδορφίνες και μας φτιάχνει τη διάθεση. Μετά το τρέξιμο, μετά τη γυμναστική, το κέφι που έχει κανείς είναι απίστευτο. Επομένως, ένας λόγος που πρέπει να τρέχει κανείς στην εποχή μας είναι για να ξεχάσει τις δυσκολίες που τραβάμε. Και βέβαια, είναι δεδομένο ότι όταν κάποιος αθλείται, φροντίζει την υγεία του. Εδώ να πω ότι δεν χρειάζονται υπερβολές, γιατί μπορεί καμιά φορά από υπερβολή να κάνουμε και ζημίες. Δηλαδή, στα γόνατά μας, σε τραυματισμούς μυϊκούς, πρέπει να έχουμε κάποια εγκράτεια. Καμιά φορά, επειδή το μικρόβιο είναι ισχυρό, μας έχει επηρεάσει και κάνουμε και υπερβολές όλοι μας. Και στις παρέες μας το κάνουμε κουβέντα πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, να μην υπερβάλλουμε. Να πω επίσης ότι πρέπει να κάνουμε εξετάσεις ιατρικές, γιατί αυτά που κάνουμε είναι αρκετά και δεν ξέρουμε πάντα να κάνουμε καλό, ας πούμε, στην καρδιά. Βέβαια. Γι' αυτό κάναμε και κάποιες εκδηλώσεις πέρυσι στο Γαλαξία, να ενημερώσουμε τα μέλη μας και τους πολίτες, να ρωτήσουμε όποιος θέλει να αθληθεί, τι πρέπει να προσέξει. Να μην πηγαίνουμε αδιάβαστοι. Βασίλη, πες μου λίγο, από τι ηλικία μπορεί να έρθει κάποιος, ή από τι ηλικία έχει ουσία να έρθει κάποιος. Όταν πραγματικά νιώθει την ανάγκη να αθληθεί. Μπορεί να είναι και μικρός, οι μικροί βέβαια δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα σε μικρή ηλικία. Αλλά κάποιος από τα 25 και μετά, μέχρι τα 70, μπορεί να τρέξει. Εσείς ένα παιδί 16 χρονών, το δέχεστε?
Όχι. Από τι ηλικία δέχεστε λοιπόν? Να είναι κανείς όριμος. Πρώτα απ' όλα δεν θα έρθει κανείς 18 χρόνων και 20. Δεν είναι τα ενδιαφέροντά τους αυτά, σε αυτές τις ηλικίες. Ας υποθέσουμε ότι έχει το ενδιαφέρον. Εσείς ναι. Έχετε κάποιο πρώτο φίλτρο που λέγεται μίνιμουμ όριο ηλικίας ή όχι? Όχι, δεν βάζουμε κάποιο φίλτρο. Αν θέλει να γραφτεί κάποιο. Βεβαίως. Άμα είναι πολύ μικρό, πρέπει να έχει τη συνέντευξη των γονέων και να δώσουν άδεια και γονείς. Οι νεότερες ηλικίες που έχετε λοιπόν στο. 27-28 χρονών εκεί πέρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρακτικά καταλαβαίνω ότι οι γονείς, αν θεωρήσουμε τα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία ότι είναι υπό την προστασία των γονιών τους, έχουν και κίνητο. Όπως έχουν κίνητο να στείλουν ένα παιδί στο Μήλωνα ή να στείλουν ένα παιδί στο Πανιόνιο, έχουν κίνητο να το στείλουν. Ο Μήλωνας και ο Πανιόνιος είναι κάτι άλλο. Εκεί είναι πιο οργανωμένα τμήματα παιδικά κτλ. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε ενήλικες, ας πούμε έτσι. Κάποιος μεγάλος ηλικία, πάνω από το 25-28, θα έρθει σε εμάς. Δεν θα έρθει μόνο στο πιο μικρό. Γιατί δεν είμαστε και, και μικρή ηλικία όλοι. Είμαστε, θα έλεγα, μεγαλούτσικοι. Άρα λοιπόν είπαμε τα θετικά της γυμναστικής και τα θετικά του τρεξίματος, είπαμε την ηλικία που εν πάση περιπτώσει μέχρι στιγμής όχι δέχεστε, έχετε. Ναι. Πες μου λίγο αναλογίες αντρών γυναικών. Με μεγάλη διαφορά οι άντρες. Αλλά δεν το έχω ψάξει έτσι στατιστικά. Αρκετές κοπέλες. Ναι, αρκετές. Αρκετές, αλλά περισσότερο οι άντρες. Περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια βέβαια και τρέχουν πάρα πολλές γυναίκες στο άλσος. Η αναλογία είναι μεγάλη διαφορά άντρες και γυναίκες σίγουρα. Υπέρ των αντρών, φυσικά. Υπέρ των αντρών, ναι. Αυτό γιατί νομίζεις συμβαίνει? Γιατί η γυναίκα γίνεται νοικοκυρά πιο γρήγορα ή γιατί σνομπάρουν με την καλή έννοια τον αθλητισμό? Νομίζω ότι αν καταλάβουν ακριβώς τι σημαίνει να αθλείσαι, θα γεμίσει περισσότερο με γυναίκες. Ή δεν το καταλαβαίνουν. Και πολλές φορές και στα ζευγάρια οι γυναίκες δεν κατανοούν καμιά φορά αυτό που κάνει ο άντρας, που είναι πολύ σημαντικό. Όσοι το κατανοούν μπαίνουν και αυτές σιγά σιγά και αθλούνται. Σε ρωτάω γιατί όντας τις Ιωνικές γιορτές κάθε χρόνο, οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν γύρω από το άλσος είναι, θα έλεγα, 50-50, 40-50. Βλέπω δηλαδή πολλές κυρίες ή πολλές κοπέλες ή δεσποινίδες να τρέχουν. Ίσως οι ελεύθεροι αθλούμενοι που δεν ανήκουν στο σύλλογο όμως να είναι αυτό το ποσοστό που λες. Αλλά στο σύλλογο ίσως επιφυλάσσονται, νομίζουν ότι δεν αξίζουν να είναι σε ένα σύλλογο. Επουδενή εσείς δεν έχετε, όχι προτίμηση, ούτε όχι, κάποια. Εμείς δεχόμαστε τον καθένα που θέλει να τρέξει. Και να του δώσουμε συμβουλές, δηλαδή οι συμβουλές οι δικές μας ποιες είναι? Από εμπειρία, δεν είμαστε ούτε προπονητές ούτε αθλήτριες, έτσι. Από εμπειρία μπορούμε να συμβουλεύσουμε κάποιον τι πρέπει να κάνει στην αρχή. Να ανταλλάσσουμε απόψεις και μαθαίνουμε, κάθε μέρα μαθαίνουμε και εμείς περισσότερο τι πρέπει να προσέχουμε όταν τρέχουμε. Άλλο κάτι το οποίο νομίζεις ότι πρέπει να ακουστεί για τον σύλλογο υπάρχει στην δραστηριότητα ή στο που κάνει καλό? Στο αθλητικό μέρος, έτσι. Ναι, βέβαια. Είπαμε, στην ψυχή και στο σώμα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πω. Κρατάμε το βάρος χαμηλά, προσέχουμε τη διατροφή. Αυτό το ένα φέρνει το άλλο. Άμα αθλείσαι, θα προσέξεις και τη διατροφή. Άμα δεν αθλείσαι και εγκαταλείπεσαι, θα εγκαταλειφθείς και στη διατροφή. Δίνετε κατευθύνσεις στους ανθρώπους που μπαίνουν? Δηλαδή, εγώ θα σου κάνω κουτές ερωτήσεις, αλλά θέλω να μου απαντάς. Δεν είναι κουτές. Άμα κάποιος έρθει. Έχω εγώ. Και σου λέω, ξέρεις, ένα μήνα θέλω να δέξω μαραθώνιο. Μου λες, δεν γίνεται αυτό τόσο εύκολο. Ή με αφήνεις να πάω και να πέσω στα 2 χιλιόμετρα? Θα πούμε ότι δεν είναι εύκολο σε ένα μήνα να προετοιμαστείς. Άρα λοιπόν εκπαιδεύεις αθλητικά το νέο μέλος και τον προετοιμάζεις. Θα του πούμε σε ένα χρόνο θα τρέξει μαραθώνιο. Άμα είσαι τελείως αγάριος, δεν μπορεί να τρέξει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχετε λοιπόν levels, έχετε επίπεδα. Ακριβώς. Του λες μέχρι θα πούμε τώρα, τι δεν πρέπει να κάνεις στην αρχή. Δεν είμαστε βέβαια προπονητές, το ξαναλέω. Δεν είμαστε επαγγελματίες προπονητές, αλλά έχουμε μια εμπειρία χρόνων που ξέρουμε τι να πούμε. Θα αρχίσει κάποιος να περπατάει σιγά-σιγά για ένα μήνα. Θέλει υπομονή. Θέλει πολύ υπομονή να μην καταλήψεις. Μετά θα ψιλοτρέχει. Μισή στροφή στο άλσος, μία στροφή. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ορισμένοι δεν έχουν την υπομονή και με τον πρώτο καιρό απογοητεύονται. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει αν μπορείτε να δώσετε και μέσω της εμπειρίας σας, αν το κάνετε δηλαδή, αν δίνετε αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά. Αν αναλαμβάνετε δηλαδή το νέο εισεχόμενο μέλος. Φυσικά να το δίνουμε. Να το μοιήσετε στο πώς θα αναπτυχθεί ως αθλητής. Βεβαίως. Το κατέχουμε. Δηλαδή, τόσα χρόνια που ασχολούμαστε το κατέχουμε. Δίνουμε κατευθύνσεις. Αλλά ξαναλέω, δεν είμαστε προπονητές. Μπορεί καμιά φορά να κάνουμε και λάθος. Γι' αυτό αποφεύγουμε υπερβολές. Κατανοητό. Λίγα λόγια για το τι έρχεται για εσάς, για τους Σαφάνς μέσα στο 2014 ή κάποια επερχόμενα αγωνίσματα το 2015 που βλέπετε. Αυτό που προέχει τώρα αυτή τη στιγμή, σε λίγες μέρες έχουμε τον μαραθώνιο. Να πούμε εδώ ότι ο Σαφάνς έχει στείλει στο ΣΕΓΑΣ 280 άτομα. Δεν είναι όλοι μέλη του συλλόγου. Πολλοί εκμεταλλεύονται, να το πω έτσι με την καλή έννοια, ότι η συνδρομή στο ΣΕΓΑΣ είναι πιο φθηνή για τους συλλόγους και έρχονται χωρίς να είναι στο σύλλογο. Τους δεχόμαστε βέβαια και στέλνουμε τα ονόματά τους στο ΣΕΓΑΣ.
Οι περισσότεροι, το 80-90% είναι μέλη του Σοφάνους. 280 άτομα από τη Νέα Σμύρνη στο μαραθώνιο δεν είναι και λίγα. Όχι βέβαια. Έτσι, στα 5 χιλιόμετρα, στα 10 και στο μαραθώνιο. Οι περισσότεροι είναι είμαστε... ο επερχόμενος μαραθώνιος, πού γίνεται. Η κλασική διαδρομή. Από το Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο. Θα ήταν καλό να το ενεστηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Λοιπόν, 150-160 άτομα τρέχουμε μαραθώνιο. 42 χιλιόμετρα. Καμιά εκατοστή περίπου στα 10 χιλιόμετρα και οι υπόλοιποι στα 5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα τρέχουν συνήθως πολύ αρχάριοι, οι γονείς με τα παιδιά τους από 12 και πάνω χρονών για τη συμμετοχή. Ή ένας πολύ αρχάριος που θέλει να δοκιμάσει. Κακώς λέμε και μια φορά πήρα μέρος στο μαραθώνιο και έτρεξα 5 χιλιόμετρα. Αυτό να το πούμε δεν είναι μαραθώνιος, είναι 5 χιλιόμετρα. Ούτε τα 10 είναι μαραθώνιος. Ο μαραθώνιος είναι η διαδρομή από το Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο. Εκεί θέλει κότσια. Και πότε γίνεται αυτό, Βασίλη? 9 Νοεμβρίου. 9 Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η διαδρομή αυτή θεωρείται από τις πιο δύσκολες στον κόσμο. Δεν έρχονται οι πολύ πολύ σπουδαίοι αθλητές γιατί δεν μπορούν να κάνουν ρεκόρ. Είναι πολύ δύσκολη η διαδρομή. Αλλά έρχονται αρκετοί Κενιάτες, αρκετοί Αιθίωπες. Συνήθως ο καιρός βοηθάει αυτές τις εποχές για τέτοια. Συνήθως ναι, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και φέτος θα μας βοηθήσει. Πέρυσι όμως δεν μας βοήθησε, είχε πάρα πολύ υγρασία και ήταν, θα έλεγα, και επικίνδυνες συνθήκες. Εγώ τρέχω κάθε χρόνο στην κλασική διαδρομή. Κατάλαβα στην αρχή ότι είχε υγρασία και είπα να τελειώσω με αξιοπρέπεια χωρίς κανένα πρόβλημα. Όταν έχει πάρα πολύ υγρασία και ζέστη, είναι επικίνδυνο κιόλας. Καλά, λογικό είναι. Πες μου κάτι, όντας έμπειρος αθλούμενος ή αθλητής, εγώ θα κρατάω και τα δύο. Ναι, εντάξει, δεκτώ. Θες και το ένα. Ή εν πάση περιπτώσει οι άλλοι συναθλητές, πώς προετοιμάζεστε για έναν αγώνα μαραθωνίου? Πολύ καλή ερώτηση. Μια πλήρης προετοιμασία θέλει 5 με 6 μήνες. Να βάλεις το στόχο και να προετοιμαστείς. Βέβαια, οι πιο έμπειροι με 3 μήνες θεωρούνται έτοιμοι. Αρχίζουμε και κάνουμε μεγάλες αποστάσεις. Αργές μεγάλες αποστάσεις και πάμε στην παραλία. Από τον Άγιο Κοσμά μέχρι την Βουλιαγμένη και ξαναγυρίζουμε πίσω. Κάνουμε μέσα στο άλσος άλλου είδους προπόνηση, επειδή έχει και ανηφορικά κομμάτια, να δυναμώσουμε το μυοσκελετικό. Μια φορά την εβδομάδα λοιπόν κάνουμε long run, που τα λέμε εμείς, που σημαίνει 25, 30, 32 χιλιόμετρα, σε πολύ αργό ρυθμό. Να μάθει το σώμα στον πόνο, στην αντοχή. Και ομαδικά και ατομικά αυτά? Ναι, κυρίως ομαδικά, εκεί κάνουμε πλάκα. Δηλαδή πάμε 10-15 άτομα και τρέχουμε και κουβεντιάζουμε. Καλά, την ώρα που το έχετε κάνετε και πλάκα, δηλαδή δεν χάνετε την πειθαρχία? Όχι, εάν υπάρχει αυτό. Εντάξει, όταν κάνουμε ατομικό πρόγραμμα πάμε μόνοι μας και δεν μιλάμε, πάμε στο full. Όταν πάμε πιο χαλαρά, το κάνουμε και πλάκα. Αυτό είναι το ωραίο, το ξαναπαραλαμβάνω, είμαστε αθλούμενοι. Είμαστε και παρέα. Κάνουμε το κέφι μας, είναι παρεΐστικο το κλίμα. Οπότε θέλει μήνες νωρίτερα, ακόμα και για έναν έμπειρο αθλητή ή αθλούμενο. Για τους έμπειρους ένα τρίμηνο φτάνει, όπως είπαμε. Για έναν πρώτη φορά που τρέχει θέλει 5 μήνες, 6. Σαφώς για πρώτη φορά έτσι που και τρέχει. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Ναι, απλά ρωτάω γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμος ενδεχομένως να καταλαβαίνει ότι εσείς είσαι γυμνασμένοι, εν πάση περιπτώσει, οι fit. Ναι. Με μια εβδομάδα ή με λίγο διατροφή. Όχι, δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά. Θέλει αρκετή δουλειά και σε ψυχολογικό επίπεδο να προετοιμαστείς και ψυχολογικά και σωματικά. Δεν γίνεται. Είναι πολύ ζώρικο. Όποιος κάνει μαραθώνια δεν είναι απλό πράγμα. Το να τρέχεις οι πιο γρήγορα 3 ώρες, οι άλλοι κάνουν 5-5,5 ώρες. Φέτος έχουμε μέλος που θέλει να δοκιμάσει πρώτη φορά και είναι μεγάλος ηλικία, 63 χρόνων. Θέλει να δοκιμάσει πρώτη φορά να τρέξει. Έχασε κιλά θεαματικά για να πετύχει το στόχο του. Και περιμένω να τερματίσει, όσο το τερματίσει. Σκοπός είναι να τον τερματίσεις. Τώρα, αν μπορείς πιο γρήγορα, καλύτερα. Λοιπόν, Βασίλη, θα κάνουμε ένα πολύ γρήγορο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πριν κλείσουμε, θα μας μιλήσεις λίγο και για τη μουσική νότα των Σαφάνς. Βεβαίως. Και την προσωπική σου, αλλά και του Σαφάνς. Και πώς αυτήν την έχετε ήδη ανοίξει και ήδη λίγο καλλιεργήσει στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε 2-3 λεπτά και πάλι.
Τελευταίο πεντάλεπτο λοιπόν με τον φίλο Βασίλη Πνευματικό. Βασίλη, πάμε λίγο στο μουσικό. Πώς προέκυψε το μουσικό. Είχαμε μουσικό στη Γιώτου Σαφάνης. Όταν γιορτάσαμε τα 10 χρόνια ύπαρξης του Συλλόγου, έτυχε να είμαι τότε πρόεδρος, μόλις είχα αναλάβει, και επειδή ασχολούμαι χρόνια με τη μουσική, έχω σπουδάσει μουσική, εκτός από το δάσκαλος είμαι, έχω σπουδάσει μουσική και ασχολούμαι και επαγγελματικά, παίζω και μουσική, σκέφτηκα να δώσω ένα διαφορετικό τόνο στην εκδήλωση του Σαφάνης, να το γιορτάσουμε πραγματική γιορτή 10 χρόνια ύπαρξης του Σαφάνης. Βρήκα μέλη που έπαιζαν μουσική, το Γιάννη τον Αιγυπτιάδη, που είναι βιολιστής στην ορχήστρα της ΕΡΤ, την Βιολέτα της Ακυλαρίου, που είναι εκπαιδευτικός επίσης πιανίστρια, εγώ που παίζω κιθάρα και τραγουδάω, ο Μιχάλης ο Κότσιος, που είναι μέλος του συλλόγου και παίζει τύμπανα, και ένας φίλος μου μπουζουξής, και στήσαμε μια ορχήστρα για την πλάκα μας. Μια χαρά πήγε για την πλάκα λοιπόν, σας. Η πρώτη φορά που παίξαμε στη γιορτή των διεθνών του Σαφάνς, χωρίς μπουζούκι τότε, με βιολί, πιάνο και κιθάρα, ήταν εξαιρετική. Και εγώ δεν πίστευα ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε τέτοιο πράγμα. Βέβαια, όλοι έχουμε εμπειρία από μουσική. Όλοι και το δουλέψατε, κάνατε πρόβες, φαντάζομαι. Δεν είναι ακριβώς, κάναμε πρόβες. Κάναμε πρόβες. Είχαν έρθει και μέλη από το ΣΕΓΑΣ καλεσμένοι για τη γιορτή του συλλόγου και τους άρεσε πάρα πολύ. Μας καλούν στις βραβεύσεις του ΣΕΓΑΣ να παίξει η μουσική ομάδα του Σαφάνης. Συγχαρητήρια. Αυτό ήταν πολύ τιμητικό για μας, δεν περιμέναμε. Σε όλους σας. Εμφανιστήκαμε στο ΣΕΓΑΣ δηλαδή και παίξαμε. Εμφανιστήκαμε σε ένα κοινό 300 ατόμων και με ξένους μέσα και παίξαμε εμείς μουσική. Βιολί, κιθάρα, πιάνο. Ήταν εξαιρετική στιγμή. Από εκεί και πέρα, όποια εκδήλωση κάνουμε, βρισκόμαστε, κάνουμε πρόβες. Δεν βρισκόμαστε συχνά, ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό και τις δικές του δουλειές. Όταν είναι να παρουσιάσουμε κάτι, βρισκόμαστε, κάνουμε 6-7 πρόβες και με την εμπειρία μας παρουσιάζουμε πρόγραμμα. Εδώ στην Νέα Σμύρνη η πρώτη σας παρουσία ήταν παίξεις στο Γαλαξία. Στο Γαλαξία παίξαμε ως μουσική ομάδα, παίξαμε πρώτη φορά στη γιορτή του Συλλόγου, τα 10 χρόνια, η πρώτη φορά εκεί. Μετά στο Γαλαξία κάναμε αφιερώματα στο Δήμο Μούτσι, στον Ζαμπέτα. Λαϊκό, έτσι. Λαϊκό. Λαϊκό έντεχνο. Λαϊκό έντεχνο. Είναι και αυτό που θέλουμε κι εμείς, δηλαδή αυτό που γουστάρουμε κι εμείς. Δεν θα ακούσετε από τη μουσική ομάδα του Σαφάνης κανένα σκυλάδικο. Ποτέ. Επιλέγουμε το κομμάτι από τους καλύτερους συνθέτες. Ξεκινήσαμε με Χατζηδάκη, με Θεοδωράκη, Ζαμπέτα, Μούτσι. Κάναμε δύο παρουσιάσεις στις Ιωνικές γιορτές. Αρκετά καλά πήγαμε, αν και εκεί είναι τεράστιος ο χώρος και δεν φαινόμαστε όσο. Δεν βγαίνει η ποιότητα που θέλουμε εμείς. Ο Γαλαξίας είναι πιο καταλήθος για μας. Είναι μικρότερος. Ναι, ναι. Έχουμε καλύτερη επαφή με τον κόσμο και είναι πιο ζεστός χώρος. Το άλσος είναι. Χάνεσαι λίγα, γεννή για μεγάλες μπάτες. Για ένα πάλκο, αν θέλεις, που είναι αρκετά στατικό, ναι. Εκτός από ένα καλλιτέχνη, αν δεν υπάρχει κάποιος να χορέψει, κανένα δύο άτομα. Είναι λίγο. Ακριβώς. Έχει μια κίνηση. Ο Γαλαξίας μας ταιριάζει καλύτερα. Ελπίζουμε και φέτος να κάνουμε τουλάχιστον μια συναυλία, κάποιο αφιέρωμα, ίσως δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, και κάποιες παρουσιάσεις που ενδιαφέρουν τα μέλη και τους πολίτες της Νέας Μύρνης όσον αφορά το αθλητικό μέρος. Δηλαδή πέρσι καλέσαμε έναν καρδιολόγο, έναν ορθοπαιδικό. Θυμάμαι και αυτή την εκδήλωσή σας βέβαια. Ήταν σημαντικό. Τις κάνετε καθημερινές ή Κυριακή ήταν αυτό. Καθημερινές ήταν. Κάτι τέτοιο σκεφτόμαστε και φέτος. Γιατί μας ζητάνε και τα μέλη μας ενημερώσεις τέτοιου είδους. Όχι, είναι και πολύ λογικό γιατί ναι. Υπάρχουν και θέματα τα οποία πρέπει να αναλύονται και είναι λίγο πίσω από τον αθλητισμό, αλλά είναι φυσικό επακόλουθο του αθλητισμού. Ακριβώς. Η βελτίωσή τους είτε η. Και επειδή πιστεύουμε, και εγώ το πιστεύω προσωπικά, ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, η μουσική σίγουρα είναι πολιτισμός, προσπαθούμε να βρούμε ένα συνδυασμό τέτοιο. Δηλαδή, θα το έλεγα ότι με δική μου πρωτοβουλία δώσουμε μια τέτοια κλίση στο Σαφάνης και μια μουσική κλίση. Όχι, είναι πολύ ευχάριστο και είναι και μια λοξοδρόμηση, θα την έλεγα, και επιτυχής αλλά και παραγωγική. Και ναι. Δεν λοξοδρόμη πολύ από την βασική σας δραστηριότητα, γιατί είστε οι ίδιοι. Ναι. Και δεν κάτσατε κάποιοι άνθρωποι να μάθετε όργανο. Όχι, όχι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από μουσική και είναι εκπαιδευμένοι και είναι μορφωμένοι. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι έχουμε και ένα καλό επίπεδο ως σύλλογος. Δηλαδή, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το τρέξιμο είναι ενός πνευματικού επίπεδου, θα έλεγα, αρκετά υψηλού. Και αυτό είναι επίσης ένα καλό στοιχείο του συλλόγου μας. Λοιπόν, εγώ, Βασίλη, πριν σε ευχαριστήσω, να ξαναθυμίσω www.safans.gr το site σας, το οποίο θα αναμορφωθεί. Το βλέπω βέβαια και τα ενημέρω. Βλέπω άρθρα, βλέπω. Να θυμίσω κάτι, Δημήτρη, πριν τελειώσουμε. Ναι, ναι. 17 Δεκεμβρίου έχουμε αιμοδοσία. Δεν το ξέχασα να το πούμε. Ναι, το λέμε τώρα. Έχουμε κάνει 3 αιμοδοσίες μέχρι τώρα, είναι η τέταρτη. Είναι ένα σημαντικό επίσης κομμάτι του συλλόγου μας. Η μέρα είναι 17 Δεκεμβρίου, είναι.
Είναι, έχεις πτώχεια, είναι σαν νομίζω ότι είναι Τετάρτη, δεν είναι η Τρίτη, Τετάρτη, καθημερινή. Θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου και όσοι πιστοί προσέλθετε. Πορτοκαλάδες δίνετε μετά, μην τα βλάβετε. Βεβαίως. Είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι του συλλόγου. Πρέπει να υπάρχει μια τράπεζα αίματος γιατί πάντα χρειάζεται. Κρατάτε τράπεζα αίματος δική σας, λοιπόν. Είναι για τα μέλη και πρώτου βαθμού συγγενείας των μελών του συλλόγου. Συνήθως τι συμμετοχή από τις προηγούμενες φορές, τι συμμετοχή έχει. 30 άτομα. Δεν είναι και λίγα. 20 με 30 άτομα. Θέλουμε παραπάνω. Θέλετε παραπάνω. Καλά, λογικό είναι. Τώρα, ποιο άνθρωπο δεν θέλει ή δεν πρέπει, αν μπορεί να δώσει αίμα, να δώσει. Κάτι άλλο, κάποια άλλη ημερομηνία που θέλει να τονίσουμε στο καλεντάρι του 2014. Είπαμε τον Νοέμβριο ο Μαραθώνιος, 2 Νοεμβρίου. 9 Νοεμβρίου. 9 Νοεμβρίου. Είπαμε 17 Δεκεμβρίου η ημοδοσία. Η ημοδοσία σα. Και ο γύρος της νέας μήνης μετά, 17 Μαΐου πιθανότατα. Δεν μου λες πριν κλείσουμε το Δεκέμβριο που είναι την κατακρία, εκεί μέσα υποφέρεται στο Άλσος ή υπάρχουν κάποιες μέρες που δεν πηγαίνετε? Όχι, έχουμε μια μικρή ζόμπα ηλεκτρική και μαζευόμαστε μέσα καμιά φορά, πίνουμε και κάτι τσιπουράκι. Θα πιείτε φυσικά. Μην κοιτάς που εδώ δεν σε κέρασα, συνήθως και γυρνάμε τσιπουρά, μου έχει τελειώσει. Όχι, γιατί επειδή είσαι κυπριώδης, είσαι σίγουρα. Δεν είμαι πολυπότης, μην νομίζεις. Είσαι φίλος όμως του καλού, μικρή ποσότητα, αλλά καλή. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ. Βασίλη, πνευματικό σαφάν, πρόεδρο σαφάν τη Νέα Μέρνη. Αθλούμενη, λοιπόν, θα το ξαναπώ για ακόμα μία φορά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Καλή επιτυχία ολόψυχα, γιατί δεν είστε επαγγελματίες. Άρα, σας μένει η πειθαρχία και σας μένει η χαρά της επιτυχίας. Και διασκεδάζουμε. Το διασκεδάζουμε αυτό που κάνουμε. Και θα χαρούμε να σας δούμε και σαν διαδικτυακό κανάλι και σαν διαδικτυακό ραδιόφωνο ξανά σε οποιαδήποτε δραστηριότητά σας. Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ, Δημήτρη, και το NSTV, το οποίο μας έχει καλύψει αρκετές φορές και στις μουσικές μας συναυλίες και παντού. Καλή συνέχεια και θα μας ξαναδείτε σύντομα και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σας, είτε αθλητική είτε και μουσική, με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από τον Δημήτρη και τη Λάσπη και από τον Βασίλη Πνευματικό, το σημερινό μας καλεσμένο, καλή συνέχεια. Ακολουθεί το ασφαλιστικό τετατέτ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη και θα επανέλθουμε πάλι στην πεπατημένη πολιτική εκπομπή Λάσπη με κάποιο καλεσμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Μέρνης. Καλή συνέχεια.